φίλοι. Είμαστε εδώ πέρα στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Σήμερα με την 26η αγωνιστική του Super Mendio League, τα παντζεράκια αντιμετωπίζουν τα πειρανσάς. Τελευταία αγωνιστική στην κανονική διάρκεια. Και για τις δύο ομάδες, οι οποίες έχουν κλείσει αμφότερες την θέση τους στα play-offs. Τα παντζεράκια από τη μία βρίσκονται στην 6η θέση με 15 νίκες και 10 ήττες, ενώ από την άλλη τα πειρανσάς βρίσκονται στην 7η με 13 νίκες και 12 ήττες. Στην επίθεση τώρα τα πειρανσάς, τον Μιχαηλίδη, πάντα στον Μπαλατσούκα, τους διαμοσιάς από τα χέρια. Κατέληξε εκτός, πάμε να δούμε λίγο τις πεντάτες. Καραλαμπάκης, Κατσιγκάνης, Λεφέρης, Πάγκαλος, Πολυχρονόπουλος και Φανουριάκης γίνονται για τα παντζεράκια. Ενώ από την άλλη για τα πειράνθας έχουμε Κουγεντάκη, Κύρκο, Μιχαηλίδη, Μπαλατσούκα και Σταμάτη στην πρώτη πεντάδα. Στην επίθεση τώρα τα παντζεράκια. Φανουριάκης αφήνει έξω. Πολυχρονόπουλος θα κάνει μια πάσα η οποία δεν θα περάσει. Κουγεντάκης παίζει στην άλλη πλευρά, πετάει άτσαλα την μπάλα. Θα καταλήξει εκείνη σε παίχτη των υπεδούχων. Πολυχρονόπουλος, ωραία η πάσα του, θα την κάνει ασύς ο Φανουριάκης, ο οποίος θα πετύχει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Μετά από την όμορφη δημιουργία του συμπαίχτη του έγινε το 2-0. Κύρκος είναι στη γωνία, αφήνει έξω τον Μιχαηλίδη. Κάνει την περιστροφή αυτός, Παλατσούκας θα εκτελέσει για 2. Δεν θα μπει το καλάθι, Κύρκος θα ανανεώσει από κοντά, θα το χάσει όμως. Κατοχή είναι για τα πειράνθας και πάλι. Αυτό σύμφωνα με τον ρέφερι ο Παγκαλούς, λίγο τελευταίος. Έγινε επαναφορά, Παλατσούκας θα στόχισε. Άλλη πλευρά, τα παντζεράκια, ο Παλατσούκας θα κάνει το φάουλ, θα σταματήσει την φορά του αντιπάλου του. Είναι το πρώτο ομαδικό, αυτό για τους φιλοξενούμενους. Κατσιγιάννης, Παγκαλούς του δίνει το screen, σηκώνεται για 2. Παγκαλούς είναι και σε καλύτερη θέση, θα πάρει την προσπάθεια από κοντά σε πλανητική θέση, θα το χάσει. Μαγίδα 2 παιχτών στον Μιχαηλίδη, θα βρει την πάσα όμως. Συνέχεια θα πάρει ο Παλατσούκας, θέλει να συνεργαστεί και πάλι με τον Σταμάτη, δεν βγήκε όμως αυτή η συνεργασία. Καλαμπάκης. Κατσιγιάννης. Αλλά στο πλάι. Είναι την προσπάθεια του Φανουριάκης, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Έχει κερδίσει όμως το φαουλ. Δεύτερο ομαδικό κιόλας αυτό για τα πειρανθάς. Με τον Φανουριάκη να είναι στη γραμμή. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Στα παντζεράκια με τον Πολυχρονόπουλο. Παγκαλός τώρα θέλει να γυρίσει, έχει κάνει βήματα. Είναι στο μάτς με τον Σταμάτη. Θα εξνυπάσει για τον Κύρκο, αυτό στην κίνηση δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Παλατσούκας όμως ακολούθησε τη φάση. Άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 2-2. Πρώτη πόντα στο μάτς και για τα πειράνθας. Πολυχρονόπουλος, μπάλα στο πλάι, γυρίζει ο Φανουριάκης, Κατσιγιάννης, θα πλησιάσει, ήταν η πάσα τελικά αυτή η προσπάθεια. Δεν την εκμεταλλεύτηκε ο Πάγκαλος, ο οποίος και πάλι θα χάσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Μιχαηλίδης έχει χώρο για να πλησιάσει, θα το κάνει, δεν θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση. Παίρνει στην άλλη πλευρά ο Φανουριάκης. Φύγει πάρα λίγο πριν σηκώσει για να εκτελέσει. Κουγεντάκης προλαβαίνει. Κρατάει την ισορροπία του, βρίσκεται την πάσα στον Μιχαηλίδη.
8 δευτερόλεπτα με πασαρέγγερα. Δεν πέρασε γρήγορα το κέντρο. Έτσι έγινε το λάθος για τα Μπιράνθας. Με το σκορ να παραμένει στο 2-2. 6-28 πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Βρήκε τελικά συμπαίκτη ο Κατσιγιάννης. Πήρε και πάλι την μπάλα στα χέρια του. Έχουν 6 δευτερόλεπτα τώρα τα παντζεράκια προς πίσω τον Κατσιγιάννη. Έκανε την κίνηση, πήρε, σηκώθηκε για να εκτελέσει. Αλλά δεν το βάλει ο Χαραλαμπάκης. Χαϊλίδης. Πήρε ο Κύρκος από κοντά, θα σηκωθεί, καλά του και φάουλ. Νικάει στα ίσα τον Πάγκαλο. Βρέθηκε στο Μαριέ. Έχοντας το 2-4, έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει. Έτοιμος για την βολή του. Αστοχής η Παλατσούκα σε επιθετικό rebound. Ανάποδο lay-up, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Πήρε ο Φανουριάκης. Πέρασε και έφασε για τον Πολυχρονόπουλο. Θα φτάσει μέχρι το lay-up για να ισοφαρίσει σε 4-4. Γετάκης. Φτάει ξανά. Χαϊλίδης. Κύρκος έχει βγει μπροστά από τον Πάγκαλο. Θα πάει προς τα μέσα. Μιχαηλίδης θα εκτελέσει για 2. Και παίρνει το καλάθι. Μαζεύουν τώρα τα παντζεράκια. Είναι μια γρήγορη επίθεση μέσα στους φανούς με τον Κατσιγιάννη. Με συγχωρείτε. Αυτός θα δεχτεί το φαουλ τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα αμέσως σηκώνει το χέρι του. Για να παραδεχτεί πως έκανε το τρίτο ομαδικό φαουλ τον Μπιράνθας. 1-3 τα ομαδικά. Κάνει την δεύτερη ο Κατσιγιάννης. Κύρκος έβγε με φόρα στην άλλη πλευρά. Συνεχίζει ο ίδιος, αφήνει τώρα έξω στον Κουγεντάκη. Πάει από τα δεξιά. Θα παίξει και πάλι με τον Κύρκο. Παρά στην κορυφή Μιχαηλίδης από το ύψος της βολής. Θα αστοχίσει. Μια μακρινή πάσα, αλλά εντελώς αστοχή από τον Κατσιγιάννη. Κατάφερε, ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην αναμέτρηση, μετά τη διακοπή για το time out. Χαϊδάκης και Μίχυλης έχουν περάσει το μάτς από την πλευρά των Μπιράνθας, ενώ από την άλλη έχουμε τον Κωνσταντιλιέρη στην πεντάδα. Ο Λευτερονόπουλος έχει στην άλλη πλευρά. Πάει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι του φάουλ ο Κωνσταντιλιέρης. Θα πάει το σκορ στο 7-4. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Χαϊδάκης. Αυτή του πάσα δεν θα φτάσει στον Μπαλατσούκα. Με το κλέψιμο 4-1-2 τριών. Σηκώνεται από κοντά ο Φανουριάκης, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Μπάλα καταλήγει εκτός από αγωνιστικού χώρου. Κατοχή είναι για ποιους, για τα παντζεράκια. Πολυχρονόπουλος στο πλάι. Καλά έξω, Κατσιγιάννης για τρεις. Δεν το βάζει. Ο ίδιος θα πάρει το rebound. Αδράνησε και η άμυνα των Ρόζ. Κωνσταντιλιέρης από την κορυφή θα επιχειρήσει. Για αυτός ένα σούτ είναι εύστοχος. Για το 11-4. Τα
Χαϊδάκης αφήνει δίπλα του στον Μίχηλη. Άστοχο το σούτ από το πλάι. Παντρεύει ο Κατσιγιάννης. Ανεβάζει ο παίκτης από τα παντζεράκια. Πολυχρονόπουλος και πάλι Κατσιγιάννης. Σε δια δύο πόντους έστωχος ο Χαραλαμπάκης. Ανεβάζει τη διαφορά στο 13. Ανεβάζει το σκορ με σκόρ στο 13-4 και τη διαφορά στο συν 9. Γεντάκης για 3, έρχεται η απάντηση από την πλευρά των Μπιράνχας για το 13-7. Το 2-4 θα ανασκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Θα κάνει ένα σερί 11-0 η γηπεδούχη. Πολυχρονόπουλος τώρα αφήνει την πάσα δίπλα, 4 δευτερόλεπτα, εκτελεί για 3 ο Χαραλαμπάκης και πάλι ο ίδιος θα χτυπήσει αυτή τη φορά πίσω από τα 6-15 για το 16-4. 16-7 με σχόλητε. Άμεσα η απάντηση και πάλι από τον Κουγεντάκη. Ένας διαγωνισμός τριπόντων στις τελευταίες φάσεις. Λαμβαίνει την άμυνα, δεν θα κάνει το χατήρι όμως την μπάλα του Πολυχρονόπουλου. Πολύ σηκεί στο Στεφάνη. Για να την κατεβάσουμε. Θα ήταν ο Μιχαηλίδης, ενώ ο Κύρκος επιστρέφει στο μάτς. Παίρνει τη θέση του Μπαλατσουκά. 1-50 ακόμα για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Στο 16-10 υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε. Σπατουλιέρης πήρε και την μπάλα ο Μωραΐτης, αλλά το σούτ στη συνέχεια δεν ήταν καλό. Μεντάκης έχει όρθιο το βλέμμα του. Πάσο πέρασε για τον Κουγεντάκη, κρατάει αυτός. Πάει προς τα μέσα. Κύρκος μαζεύει. Μάχη το ανάμεσα από δύο. Καλάθι και φάουλ. Και είναι νικητής εκεί στην μονομαχία. Κερδίζοντας παράλληλα για το φάουλ. Λιώνει σε 16-12. Δεν έχουμε και μία αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Φανουριάκης περνάει στην θέση του Χαραλαμπάκη. Κύρκος τώρα έτοιμος για την βολή. Συμβάζει για το 16-13. Γιάννης. Φαουλ. Έχει γίνει από τον Χαϊδάκη και μάλιστα έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά από την πλευρά των Μπιράνχας και έχουμε βολές. Έστωχο στην πρώτη βολή. 17-13. Βάζει και την δεύτερη. Είναι εδώ 18-13. Ο Παγκαλός δεν έκανε στο μάτι τα παντζερέκια στην θέση του Κατσιγιάννη. Χαϊλίδης. Χαϊδάκης. Πάει από την δεξιά πλευρά, ωραία προσποίηση. Δεν θα έρθει στο καλάθι, αλλά είναι και ο Μιχαηλίδης για να φέρει τους δύο πόντους. 18-15. Ο μειών 3 πλέον έχουν πλησιάσει τα Μπιράνχας. 48 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεκάλεπτο. Λαμπάκης, με συγχωρείτε ο Μωραΐτης είναι. Ο Σαντιλιέρης πέσει με πλάτη. 8 δευτερόλεπτα. Έστωσε την πάσα, η μπάλα έφτασε με κάποιο τρόπο στο χέρι του Πάγκαλου. Ας το έξω αυτός από κοντά. Βάζει ο Χαϊδάκης μισό λεπτό ακόμα. Χαϊλίδης και πάλι Χαϊδάκης στην κορυφή, ζητάει το σκριν. Ανεβαίνει ο Κύρκος για να το δώσει.
Θα περάσει, θα πάει μέχρι το Βλότερ, θα ευστοχίσει ο Χαϊδάκη για να φέρει την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής. 18-17, 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Πανουριάκης από κοντά θα το χάσει, θα αφήνει και 7 δευτερόλεπτα στα Βιράχας. Παλαιάστα στον Χαϊδάκη, στα 2 δευτερόλεπτα βρίσκει λίγο χώρο για να εκτελέσει, θα κάνει έργο. Και έχουμε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 18-17. Θα βρίσκεται το σκορ, καθώς θα πειράσουν. Έριξαν τη διαφορά στο φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου και τώρα θα περάσουν και μπροστά με την προσπάθεια του Παλατσούκα, ο οποίος θα κάνει το 18-19. Αυτός είναι ένα δηλαδή. Θα πάνε τώρα οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα έρθει το νέο προβάδισμα για τους γηπεδούχους, καθώς ο Μωραϊτής θα κάνει airball στο τρίποντο του. Σταμάτησε. Παλατσούκας παίζει με πλάτη, θα μπορούσε να εκτελέσει σωστά. Βάλα στο πλάι. Μωραϊτη ψάχνει επιλογές. Πήρε ο Πάγκαλος, θα δώσει ξανά. Θα εκτελέσει μπροστά από τον Αναγνωστόπουλο, θα βρει στόχο. Για το 21-19. Με τον Αναγνωστόπουλο, η καθήπασα δεν περνάει, αλλά έχουμε πόδι από τον Κωνσταντιλιέρη. Αναφέρει ο Σταμάτης για τον Μιχαηλίδη. Αναγνωστόπουλος πάει αντίθετα από το σκέντου Μίχηλη. Στη γωνία η μπάλα, 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τα Μπυράνχας. Αναγνωστόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Φανουριάκης φτάνει μέχρι το τέλος στην φάση. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι για το 23-19. Σταμάτησε. Μιχηλής. Βαλατσούκας. Κάνω την ρακέτα. Έχει βρει το χέρι του ο Μωραϊτης, αν είδα καλά. Λοιπόν, θέλει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Για την πρώτη παίξη των Μπυράνχας. Είναι εύστοχος, 23-20 πλέον. Μια συνδύο από τον Παλατσούκα, εξαιρετικό rebound όμως για τα Μπυράνχας και πάλι στο χέρι του Χαϊδάκη. Σταμάτης, εξελί για τρεις. Σε καλύτερη θέση ο Αναγνωστόπουλος, θα μαζέψει το rebound. Από κοντά δεν θα μπορέσει να σκοράρει και τελικά βγαίνει η άμυνα για τα παντζεράκια. Ο Σαντιλιέρης αφήνει στον Κατσιγιάννη, αυτός με τη σειρά στον πόλη, στον Μωραϊτη. Αλλά έξω, Σαντιλιέρης. Κατσιγιάννης τώρα θα εκτελέσει, μπαίνει και βγαίνει, βάλε στα σκιά της εδώ. Εγκατοχή, περνάει στα χέρια των Μπυράνχας. Αυτός τελευταίος ακούμπησε παίχτης των γηπεδούχων. Χαϊδάκης. Παναγνωστόπουλος θα περάσει στο κέντρο. Χαϊδάκης θα πάρει την προσπάθεια δύσκολη. Θα στοχίσει επίσης. Παραμένει έτσι 23-20. Γιάννης. Είναι έξω, ο Μωραϊτης έχει χώρο, δεν πάει πάνω το Αναγνωστόπουλος, δεν τιμωρεί όμως ο παίκτης των γηπεδούχων και η μπάλα στη χέρια του Χαϊδάκη για να οργανώσει την επίθεση. Ο Μιχηλής έχει φύγει, τον έχει δει ο Χαϊδάκης, δεν θα τελειώσει καλά την φάση όμως εκείνος. Χαράμιζε τέτοιες και η ασίστ. Σταμάτησε από τη γωνία και αυτός θα καταλήξει εκτός στόχου. Ο Σαντιλιέρης. Τσιγιάννης, βλέπει τις κινήσεις.
επιλέγει τελικά ο ίδιος να εκτελέσει και θα το βάλει. 26-20. Στο συν 6 πλέον τα παντζεράκια. Βγάζουν αντίδραση επί από το προσπέρασμα που έκαναν νωρίτερα στις αρχές της περίοδου τα Μπιράνχας. Το βρίσκονται στο συν 6 τώρα, θα γίνει για το κλέψιμο. Στην άλλη πλευρά Πανουργιάκη στην πάσα του Κωνσταντιλιέτη δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι ο Γιάννης. Ενώ έχουμε διακοπή για time out. Επέστρεψαν οι δύο ομάδες έπειτα από το time out, 6-13 πριν τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο. Στο 26-20 παιχνίδι βρίσκεται τώρα το σκορ. Γιάννης, Σαντιλιέρης, Νόπουλος σε μια εκτέλεση για τρεις, μαζεύουν και πάλι τα παντζεράκια. Μπορείς να κάνει κάτι καλό, καθώς έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης, δεν είχε βρει στο Στεφάνι μπάλα. Κυρκός, μικρώνει τα βήματα, Μασαριγγέρος. Πέρασε η πάση του Αναγνωστόπουλου. Κωνσταντιλιέρης θα λέγει για να κλέψει. 3-2-3. Παλαφράνει στον Πολυχρονόπουλο, που θα εκτελέσει από μέσα απόσταση. Πήρε πάνω την προσπάθεια. Έβαλε και το καλάθι για το 28-20. Το 21-19. Έχει γίνει ένα επιμέρους σκορ. 7-1 με τα παντζεράκια. Συνολικά στο δεκάλεπτο το επιμέρους σκορ είναι 10-1. Ένα Γνωστόπουλος τώρα στην γραμμή των βολών. Στο μάτι εδώ μεταξύ έπεσε ο Χαραλαμπάκης για τους γηπεδούχους. Παϊδάκης μένει με τον Κωνσταντιλιέρη πάνω του. Αυτή κάποια επιλογή, πάσα θα καταλήξει τον Κύρκο, θα γυρίσει αυτός. Θα αστοχίσει. Αλλά δεν έχει ακουμπήσει ούτε καν Στεφάνη. Τελείωσε έτσι ο χρόνος της επίθεσης που είχαν τα Μπιράνχας. Συνέχεια με πολύ Χρονόπουλο, φεύγει γρήγορα. Εκείνος θέλει να πιάσει τον ύπνο την άμυνα των Ρος. Έδειξε ταχύτητα. Προλάβει το λάθος ο Καθηγιάννης. Σαντιλιέρης πατάει γερά. Συμφώνεται και σημαδεύει σωστά. Για να ανεβάσει την διαφορά πλέον στους 10. 30-20 το σκορ. Να ακολουθούν να δείχνουν καλύτερη εικόνα τα παντζεράκια σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Προλαβαίνει την άμυνα ο Χαϊδάκης, δεν θα καταλήξει όπως παραθεί η μπάλα. Τα ηρεμία ο Κωνσταντιλιέρης, τελευταία 4 λεπτά τώρα στην δεύτερη περίοδο. Έστοχος και πάλι ο Πολυχρονόπουλος. 32-20 πλέον το σκορ. Στο συν 12 η γηπεδούχη. Η Γεντάκης. Παίρνει το σκριν. Παίρνει τώρα με τον Κύρκο, έχει πάλι πλάτη. Αναγνωστόπουλος, δεν θα σημαδεύει σωστά. Μας έχουν και το rebound τώρα τα παντζεράκια. Ο Σαντιλιέρης θέλει να τρέξει. Ο Χρονόπουλος θέλει να συνεργαστεί κατευθείαν με τον Κατσιγιάννη. Γυρίσε γέρα και έκοψε ο Αναγνωστόπουλος. Έχουμε και time out για τα Μπιράνχας.
3 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ακόμα πριν να ολοκληρωθεί και το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Πολυθρονόπουλος πήρε ένα τρίποντο. Δεν το έβαλε, παρέμεινε τη 32-20. Πατσέρα και επενθυμίζω. Εδώ και κάποια λεπτά έχουν φέρει διαφορά σε ψήφιο νούμερο. Το σύντομο 13 και τώρα η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Χαϊδάκης πιέζει από τον Πάγκαλο. Είναι στον Αναγνωστόπουλο. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Ρος. Πάσα στη γωνία, σταμάτησε. Θα έπρεπε να πέσει πάλι νωρίτερα ο Σταμάτης. Εντάξει, συνέχεια δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Πολυθρονόπουλος. Παγκαλός. Με τον Κύρκο πάνω του. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Χαϊδάκης, τέλεση για 3, το βάλε με τη βοήθεια του ταμπλό. 32-23, δίνει ανάσα στην ομάδα του, η οποία το χρειαζόταν πολύ αυτό το σουτ. Είχε συγγύηση για αρκετά λεπτά. Φιλοξενούμενη ομάδα, ο Κατσιγιάννης τώρα προσπάθησε να πάει προς τα μέσα, η κατοχή παραμένει στα παντζεράκια. Έχει να επαναφέρει. Παίρνει ο Πολυθρονόπουλος. Θα βρεθεί στο έδαφος. Εκεί είναι το φαουλ. Τον Χαϊδάκη είναι το πρώτο που κάνουν τα Μπιράνθας στην δεύτερη περίοδο. Να έχουμε και μια διακοπή τώρα για να σκουπιστεί το παρκέ και στο σημείο που προσγειώθηκε ο παίκτης των γηπεδούχων. Παγκαλός. Κάνε την κίνηση ο Χαραλαμπάκης. Ο Πολυθρονόπουλος είναι αυτός που έβγαλε. 14 λεπτά ακόμα για την επίθεση των γηπεδούχων. Αλλά και πάλι στην περιφέρεια. Στέκεται και εκτελεί για 3. Το χάνει όμως ο Κατσιγιάννης. Κατσιγιάννης. Έρχεται από πίσω και κλέβει ο Χαραλαμπάκης έξυπνα. Γιάννης βρήκε εξαιρετικά το Χαραλαμπάκη, αυτός από κοντά θα σκοράρει για το 34-23. Κύρκος, περνάει από τον πεσμένο Πάγκαλο, φτάνει κοντά, αλλά είναι και πάλι για τα Μπιράνθας. Ο Πάγκαλος θα πέρασε εκτός, στην θέση του τρέχει ο Μωραΐτης. Γιατάκι είναι αυτό που θα επαναφέρει. Και πάλι μπάλα στα Μπιράνθας. Αναστόπουλος. Αϊδάκι στην κορυφή. Απλώνει το χέρι το Πολυθρονόπουλος. Έχει κάνει το φάουλ. Είναι το τρίτο. Ομαδικά πλέον. Τέσσερα είναι τα ομαδικά, με συγχωρείτε. Τώρα που έφυγε και το φάουλ. Αναγνωστόπουλος από κοντά σκοράρει. 34-25. Και πάλι διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο. Να πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό σε δεύτερη περίοδου. Πολυθρονόπουλος για 2. Δεν παίρνει το καλάθι. Κάτσε το Χαϊδάκης. Κατάει, πιέζεται ασφυκτικά. Κλείσει και από 2 και κερδίζει τελικά το φάουλ, που είναι και το 5ο για τα παντζεράκια. Συμπληρώνουν τα ομαδικά τους οι γηπεδούχοι. Και έχουμε βολές για τον Χαϊδάκη. Ο Μωρέφ ήταν λέει εκεί με Χαραλαμπάκη και Κατσιγιάννη. Χαϊδάκης είναι ήδη στημένος στην γραμμή. Okay.
συνεχίζονται οι συζητήσεις για την συγκεκριμένη φάση. Τώρα είναι ο Χαϊδάκης να εκτελέσει. Θα στοχίσει την πρώτη βολή. Κατεβάζει αργά-αργά. Μωραϊτής. Στα τυχαίρι, στα 8. Πήρε στο πλάι ο Μωραϊτής. Θα του δώσει ξανά. Αυτός θα εκτελέσει χωρίς άλμα και όλα σε εκεί επί τόπου. 37-27. Ο Γνωστόπουλος σε μια επίθεση 15 δευτερολέπτων. Στα χέρια του Χαϊδάκη, στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι. Ψάχνει χώρο Χαϊδάκη στα 5. Μπαλά πάει στο πλάι, στα μάτια είναι ο εκτελεστής. Βρίσκει σίδερο. Και έτσι τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο. Και το σκορ δείχνει 37-27 υπέρ των γηπεδούχων. Τα μαντεράκια να προηγούνται τον Μπιράνθας. Για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Δεν κάνουμε όλοι στο τρίτο δεκάλεπτο. 37-27 δείχνει το σκορ. 10 τα πανσεράκια. Έχουν και την πρώτη επίθεση στην τρίτη περίοδο. Ο Λιγέρης είναι στο πλάι. Πολυχρονόπουλος θα εκτελέσει από εκεί. Μάζος στο Ρεφαηλίδης. Πιέστηκε από τον Χαραλαβάκη. Κάνεις όμως. Μαλάτσα στον Μίχηλη, αυτός θα πάρει την εκτέλεση, βάλει λίγο περισσότερη δύναμη. Μπαλατσούκας θα μαζέψει σε δεύτερο χρόνο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 37-29. Μέσα του Γέρης. Τελεί για 2, το χάνει. Γερτακής. Για δυναμικά ο Βασιλιάννης δεν μπόρεσε να ολοκλήρωσε το πιέψιμο. Παλατσούκας θα γυρίσει, θα δεχτεί το φάουλ από τον Μωραϊτη. Στο πλάι τώρα ο Μιχαηλίδης. Σταμάτης και πάλι Μιχαηλίδης. Στα 9 δευτερόλεπτα το ρολόι για την επίθεση. Πιέστηκε από 2, βρήκε τον Μπαλατσούκα. Στην γωνία δεν είναι τόσο καλή η πάσα για το σταμάτη. Δεν πήρε το σύντο Μιχαηλίδης, έφτασε το 0 το χρονόμετρο. Δεν προλάβανε έτσι να εκτέλεσε τον Πειράχας. Και το 37-29 δεν άλλαξε. Πολύ χρόνο βλέπεις μέσα στο μάτς. Κατσιγιάννης. Κόβησε την μπάλα ο Κουγιεντάκης, την πέταξε εκτός. Στα 10 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι. Πολυχρονόπουλος. Ο Ραΐτης. Και πάλι Πολυχρονόπουλος, 4 δευτερόλεπτα. Θα σηκωθεί ο Κωνσταντιλιέρης. Δεν θα το βάλει. Μαζεύει ο Μιχαηλίδης τώρα. Ζήτησε φόρνο νωρίτερο ο Κωνσταντιλιέρης. Δεν υπήρξε κάτι σήμερα με τους ρέφερι. Σε την πάσα ο Κατσιγιάννης, Καραλαμπάκης. Βρήκε ωραία τον Πολυχρονόπουλο. Αυτός θα σκοράρει, τον δείχνει και όλες για την όμορφη αστυνομική του έδωσε. 39-29 τώρα. Επιστρέφουν στο σημείο 10 τα παντζεράκια. Οργανώνει Μιχαηλίδης, κάνει την κίνηση ο Κουγιεντάκης. Όμως και πάλι τα παντζεράκια που έχουν καλές αντίδρασεις στην άμυνα τους στις τελευταίες φάσεις. Μπάλα έφτασε στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης του φτιάχνει χώρο, Μπαλατσούκας έχει πάρει, αποφεύγει τον αντίπαλό του, αλλά έχουμε επιθετικό φαουλ πάνω στον Μωραϊτη. Έτσι κάνει ο Μπαλατσούκας. Πολυφανόπουλος. Τρέχει άμυνα τον Μπιράνθας. Σαντιλιέρης πάει από τα δεξιά.
Μεταβγαίνει έξω στην περιφέρεια, Κατσιγιάννης θα βρει ένα σούτ. Δεν θα βρει όμως και τους πόντους, Μιχίλης κρατάει. Μαλαντσούκας. Γεντακής, που δεν είναι το σπίνο Μιχαηλίδης, θα εκτελέσει εκείνος για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Τον αποφεύγει τώρα ο Χαραλαμπάκης. Πολυθρονόπουλος. Άρχε στον Κωνσταντιλιέρη, δεν προτιμούσε να σουτάρει. Θα κλέψει τώρα και ο Σταμάτης. Γιατάκης. Τα αντίπαλα ο Βαλατσούκας επιλέγει τον Μίχιλη. Αυτός από έτσι στον Βολόν θα το βάλει. Εδώ 39-31. Κατσιγιάννης. Ο Ραΐτης χωρίς δεύτερη σκέψη, ευστοχή. 42-31. Μιχαηλίδης επαναφέρει για τον Σταμάτη, μπάλα και πάλι στα χέρια του, συνεργάζονται οι δυο τους για να περάσουν το γέντρο τα πυράγχας. Σταματάει τρίπλα τώρα ο Μιχαηλίδης, Βαλατσούκας, γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, βρίσκει σίδερο όμως και υπάρχει και φάουλ. Μακριά από την μπάλα, πάνω στον Μιχαηλίδη. Το έχει κάνει ο Κατσιγιάννης. Όχι, τελικά δεν υπήρχε φάουλ, απλά σταμάτησε το παιχνίδι. Χαϊδάκης. Επέστρεψε στο μάτι στην θέση του Μιχαηλίδη, ο οποίος τον έχει χτυπήσει το μάτι του. Πολυχρονόπουλος. Άμυνα τον Παλατσούκα, κρατάει όμως ο Κατσιγιάννης. Θα κοπεί από το Χουγεντάκι και μαζεύουν τελικά τα πυράγχας. Χαϊδάκης. Θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά μετά το κλέψιμο, σταματάει. Πάρει την εκτέλεση, κανένα δύναμο τελείωμα. Ο ίδιος όμως μαζεύει, κάνει την προσποίηση, καλάθι και φάουλ. Πολύ όμορφη κίνηση και έξυπνη εδώ από τον Χαϊδάκη. Έσπευσε αμέσως να τον σήκωσε ο Χαραλαμπάκης. 42-33 πλέον το σκορ. Και μια βολή για τον παίχτη των πυράγχας. Θα στοχίσει. Μαζί στο Χαραλαμπάκης. Πολυχρονόπουλος. Κάνει το βηματάκι πίσω. Θα πάρει το τρίποντο. 45-33. Πλησίασε, κλείστηκε εκεί γύρω του από μαύρες φανέλες, δεν μπορούσε να περάσει την πάσα. Έχει την άλλη πλευρά ο Πολυχρονόπουλος. Παρακαταλήγει πιο δεξιά. Στους για δύο πόντους. Παλατσούκας δεν μπορεί να μαζέψει το rebound. Κρατάνε τα παντζεράκια και τώρα σταματά το παιχνίδι. Με το φαουλ του Κουγεντάκη ενώ φαίνεται να έχει κάποιο θεματάκι Χαϊδάκης. Θα συνεχίσει από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό. 2-2 τα ομαδικά. 4-42 ακόμα στο ρολόι. Για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Έγινε και το fair play από τα παντζεράκια. Πάρα πολύ όμορφη η κίνησή τους. Με το Χουγεντάκι τώρα να κατεβάζει. Αφήνει τον Χαϊδάκι. Κυρκός ήταν κοντά, πιέστηκε, δυσκολεύτηκε στην εκτέλεση, επιμένει, αφήνει έξω στον Κουγεντάκη. Αυτός θα πάρει το τρίποντο, μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Πάγκαλου. Χρονόπουλος. Ο Ραΐτης θα το πάρει από την κορυφή, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Αφήνει ο Πολυχρονόπουλος στο ψευκό rebound, νέα 14 επίθεση έτσι για τα παντζεράκια. Κατσιγιάννης. Το screen και η συνεργασία, η άψογη συνεργασία με τον Φανουριάκη για να έρθει το καλάθι για το 47-33. Εξαιρετικά εκεί βρέθηκαν οι δυο τους και έχουμε και μια βολή για τον παίκτη των γηπεδούχων.
Βρίσκει σίδερο, αλλά καταλήγει εκτός, η κατοχή είναι για τα Πυράνθας. Αϊδάκης. Είναι πάνω του ο Φανουριάκης τώρα. Θα γυρίσει ωραία ο Κουγεντάκης. Θα μπει το καλάθι. Κερδίζουν και πάλι τα Πυράνθας. Γερτάκης, Μίχιλης, αυτός θα εκτελέσει. Είναι ύψος το σούτ, θα βρει στόχο. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Πολυχρονό που έχει τον Μίχιλη μπροστά του. Θα έρθει εκεί με φόρα ο Φανουριάκης, θα φτάσει μπάλα στον Πιατζηγιάννη, αλλά αυτούς δεν θα πάρει κάποια προσπάθεια. Πρόκειμα είναι να πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση τα παντζεράκια. Φανουριάκης θα περάσει, σηκώνεται και φτωχή. 49-33 πλέον. Το συν 16 τα παντζεράκια. Το έχουν πιο ψύχρεμες εκτελέσεις. Είναι και πιο εύστοχοι. Δεν καταφέρει να ανεβάσει τη διαφορά. Θα γίνει και το κλέψιμο τώρα από τον Πάκαλο. Ο Ραΐτης. Γιάννης. Στον Πολυχρονόπουλο. Φανουριάκης πήρε εκτέλεση κατευθείαν μπροστά από τον Κύρκο. Αυτός θα πάρει το rebound. Στέκεται και εκτελεί για τρεις, σταμάτησε ένα γρήγορο τρίποντο, φάνηκε να το θέλει. Το έβαλε κιόλας για το 49-36. Ιωαννόπουλος. Μωραΐτης. Κάνε κάποια κίνηση, την έκανε ο Κατσιγιάννης. Θα σταθεί για δύο. Ακολούθησε την πορεία της μπάλας, εκείνο όμως έχει καταλήξει εκτός. Έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των Μπυράνθας. Αναγωνιστόπουλος επιστρέφει στο παρκέ. Παίρνει θέση του Σταμάτη. Αϊδάκης περνάει το κέντρο. Ένα θεματάκι με τον χρόνο τώρα. Και υπάρχει διακοπή. Με αυτό θα πάμε σε ένα αναγκαστικό time out. Λύθηκε το θεματάκι με τον χρόνο, συνεχίζεται το παιχνίδι. Αλλά και 45. Πριν τελειώσει το δεκάλεπτο. Υπάρχει θεματάκι τελικά με τον πίνακα και πάλι. Γι' αυτό και υπάρχει εκνέωη διακοπή. Πάμε να διακόψουμε ξανά. Θα επιστρέψουμε τη νέα αρχή ξανά του παιχνιδιού. Συνεχίζεται η δράση. 49-36 προηγούμενο το σκορ. Αϊδάκης. Αστοχή για 3. Βεντάκης. Πάρει το σουτ. Βάλα και πάλι για τα Πυράνθας. Καθώς τελευταίος ακούμπησε ο Κατσιγιάννης. Αϊδάκης. Γυρίζει. Καθαρή άμυνα. Είναι όμως η Ρόζ από κοντά, αστοχή ο Κύρκος, ο οποίος πιέζει αστοχικά στην συνέχεια τον Κωνσταντιγέρη. Θα κάνει τελικά το φάουλ. Κρατάει ο Κατσιγιάννης. Από τα δεξιά ο Φανουριάκης θα φτάσει μέχρι το καλάθι για το 51-36. Μακρινή πάσα του Χαϊδάκη, δεν θα περάσει από τον Κατσιγιάννη. Αλλά θα σταματήσει εκείνος με φάουλ. Έχουμε τον Μιχαηλίδη τώρα στο παρκέ.
για τους Ρουζ. Παίρνει την θέση του Κουγιαντάκη. Τελικά έχουμε πολλές. Όπως δεν είχε καταλάβει ο Χαϊδάκης ότι έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά για τα Μπιράνχας. Στοχή στην πρώτη βολή ο Κατσιγιάννης, 52-36. Μαζί και την δεύτερη, για το 53-36. Χαϊλίδης. Τροχαϊδάκης, εκτέλεση κιόλας για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Βάζει ο Φανουριάκης. Σταντιλιέρης. Βλέπεις τις επιλογές του. Παρακαλώ σου δίνει το σκριν. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Φανουριάκης για 2 υποπίεση. Τρέχουν για να διεκδικήσουν την μπάλα. Εκεί Μίχυλης και Φανουριάκης. Μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα για την λήξη. Γιάννης εκτελεί, δεν μπαίνει το καλάθι. Ολοκληρώνεται και το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 53-36. Μόλις είχε γίνει και το τέταρτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, το 53-36 βρίσκεται το σκορ. Θα πάρει μια καλή απόσταση στα παντζεράκια. Μετά Μπιράνχας να εξακολουθούν να κυνηγούν. Μπαλατσούκας θα δεχτεί το φάουλ τώρα, αρκετά νωρίς στην τέταρτη περίοδο. Βρίσκει σίδερο στην πρώτη. Πάνει και την δεύτερη. Φανουριάκης. Πάρει και πάλι. Παίρνει στον Χαραλαμπάκη. Ο Σαντιλιέρης πασάρει στον Πάγκαλο. Θα σηκωθεί αυτός γύρος του εκεί στην ανάμεσα στην πολυκοσμία. Με ποιον είναι η μπάλα για τα παντζεράκια, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Φανουριάκης είναι έτοιμος να επαναφέρει. Μεγάλα δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των γηπεδούχων. Πάρει την εκτέλεση τελικά ο Κατσιγιάννης και θα στοχίσει για το 56-36. Χαϊδάκης, Χαϊλίδης για δύο αστοχή. Μπαλατσούκας εκεί σε καλύτερη θέση και δεύτερη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Ο Κύρκος αυτός που θα αφήσει τελικά την μπάλα στο καλάθι. Βρέθηκαν αρκετά κορμιά στο παρκέ στη συγκεκριμένη φάση. 56-38 τώρα το σκορ. Σαντιγέρης. Πήρε το φάουλο από τον Κύρκο. Να έχουμε και time out. Στο πλήστο του Αγίου Νικολάου υπερθυμίζω τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας με τα παντζεράκια και τα μπιράνξα να έρχονται από όπως αντιμέτωπα και οι δύο ομάδες έχουν κλείσει την θέση τους στα play-offs της Development League.
πάσα από τον Κατσιγιάννη, πάσα πίσω από την πλάτη, τη Φανουριάκης πήρε και έφτασε και μέχρι το τέλος για να τελειώσει εξαιρετικά αυτή την όμορφη δημιουργία του Κατσιγιάννη. 58-38 πλέον. Στο σύν 20 στρογγυλά στρογγυλά η διαφορά. Έχουμε στρίγμα. Για φαουλ. Όχι. Ο Κύρκος φαίνεται να έχει χτυπήσει. Δεν είναι κάτι. Η μπάλα πάει στο πλάι. Ο Χαϊδάκης. Και στο σώμα παίκτη των γηπεδούχων έγινε τελικά το κλέψιμο από τον Φανούργκ, από τον Χαραλαμπάκη, με συγχωρείτε. Χαϊδάκης. Στη γωνία ο Κουγεντάκης στιγμένος θα εκτελέσει για τρεις. Μπάλα να πηδάει, καταλήγει εκτός τελικά, μας έρθει ο Χαραλαμπάκης. Κωνσταντιγέρης. Πάει προς τα μέσα, κλείστηκε. Βρήκε την πάσα όμως για τον Χαραλαμπάκη. Προτιμήσε την πάσα εκείνος. Παγκαλούς αστοχή. Μαζεύει ο Κωνσταντιγέρης με το δεξί. Θα αστοχίσει και εκείνος. Μπαλατσούκας καθαρίζει τη φάση. Χαϊδάκης με τον Χαραλαμπάκη μπροστά του. Χαϊλίδης. Καλή άμυνα τον Κατσιγιάννη. Αναλυτή παίχτη στην περιφέρεια. Βρήκε τον Κουγεντάκη ο Μιχαηλίδης. Αυτός αστοχίσε στο σούτ των πόντων. Κατσιγιάννης μαζεύει. Βρέθηκε και στο παρκέ. Υπάρχει κάποιο φάουλ. Κωνσταντιγέρης. Στο πλάι. Για δύο πόντους τώρα άστοχο. Το φάουλ από τον Φανουριάκη δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Από τους γρήγορους ρυθμούς τώρα στις τελευταίες φάσεις. Άστοχη για τρίτο ο Κουλιεντάκης. Παραμένει το 58-38. Τώρα λέμε την κατάσταση. Ο Φανουριάκης. Κωνσταντιγέρης. Ήδη στην γωνία ο Χαραλαμπάκης. Ο Πάγκαλος θα πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλό. Πάλι όμως τα παντζεράκια στην επίθεση. Μια δευτερόλεπτα για την επίθεση. Γιατί έχει πιέζει καλά. Θα πλώσει και το χέρι του εκεί. Για να κλέψουν τα πυράνχας. Κύρκος του δίνει. 2 εναντίον 3. Χαμηλή πάσα. Υπάρχει πόδι. Η μπαλά. Τους φιλοξενούμενους όταν έχουμε time out. Ο Σταμάτης είναι στην επαναφορά. Πάσα του είναι παρακινδυνευμένη. Προλάβει ο Χαϊδάκης. Κάνει ωραία την περιστροφή, θα αφήσει τον Μιχαηλίδη, αυτός θα σηκωθεί από κοντά, θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο καλά, θα ήταν ένα από τα highlight του σημερινού παιχνιδιού. Τούτο από την κορυφή, για χείρος Πολυχρονόπουλου, στο χ, ο Αναγνωστόπουλος είναι εκεί. Κατεβάζει ο ίδιος. Χαϊλίδης. Πατώντας τη γραμμή θα κάνει έρβολ Κωνσταντιγέρης. Στην άλλη πλευρά εξετάζει τις επιλογές του. Έχει τον Μίχηλη μπροστά του τώρα. Πήρε ο Μωραϊτής, του δίνει ξανά. Για δύο πόντους από τον Φανουριάκη. Μίχηλης είναι εκεί. Καθαρίζει τη φάση, φύνει στον Αναγνωστόπουλο. Αναγνωστόπουλος αναλαμβάνει και πάλι να κατεβάσει. Πάει σε μια ατομική ενέργεια, δεν θα τελειώσει καλά. Πιέζει ψηλά τον Κωνσταντιγέρη, θα τον αποφύγει εκείνος. Δείχνει και την πάσα, σκαστή πάσα του Μωραΐτη, εξαιρετική. Φανουριάκης όμως δεν θα μπορέσει να σκοράρει και να την κάνει assist. Κατεβάζει ο Χαϊδάκης. Φίνει στον Σταμάτη, ο οποίος είναι μόνος του. Δεν είναι καλό το σουτ. Ο Αναγνωστόπουλος του δίνει ξανά. Δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, θα το χάσει όμως ξανά. Σαντιγέρης. Χαϊδάκη
είναι μόνος πίσω στην άμυνα. Δεν έβγαλαν εφηδιασμό εδώ οι γηπεδούχοι. Ο Ραΐτης ανενόχλητος, για δύο το βάζει. 60-38 πλέον. Αναστόπουλος στον Μίχηλη. Χάσε την ισορροπία του εκείνος. Σταματά το παιχνίδι. Για να δούμε αν έχει χτυπήσει ο παίχτης των Μπιρανθάς. Ας ελπίσουμε να μην έχει συμβεί κάτι. Και είναι εκτός ο Μίχηλης, γι' αυτό και θα διακόψουμε για λίγο. Πέρασε εκτός ο Μίχηλης. Να το ευχηθούμε να μην είναι τίποτα τόσο σοβαρό. Να είναι περαστικά. Τρέχει το μάτς, 3 λεπτά μας απομένουν ακόμα για το τέλος. Ένας για δύο από τον Μωραΐτη, αυτό το εκεί. Να βάζει τη διαφορά πλέον. Και το σκορ 62-38. Νομίζω πως πλέον τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει το μάτς. Παντζέρεκα θα φτάσουν την 16η νίκη τους, θα πάνε στο 16-10. Ενώ από την άλλη τα πειράντας θα πέσει στο 13-13. Πλώς μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Πως αντιλιέδεις άσκη στο πλάι. Μπαλά έφτασε στον Χαραλαμπάκη. Ο Ραΐτης, αυτός θα πάρει την εκτέλεση τελικά. Χρονόπουλος μάζεψε, η πάσα του δεν πέρασε όμως γιατί κατάλαβε ο Αναγνωστόπουλος. Χαραλαμπίδης, Μιχαηλίδης με συγχωρείτε. Στοχή από κοντά, μάζεψε πολύ Χρονόπουλος, πατάει γκάζι. Πέρασε και η πάσα του για τον Φανουριά και αυτή τη φορά δεν θα κάνει το λάθος. Φύση την πάρα στο καλάθι για το 64-38. Χαϊδάκης. Κύρκος δεν μπορεί αρχικά, μαζεύει ο ίδιος, επιμένει. Κερδίζει το φάουλ τελικά. Και τις δύο βολές. Μπήκε και η δεύτερη. 64-40. Για Πολυχρονόπουλος ήρθε. Μέλα είναι για τα Μπιρανθάς. Χαϊδάκης πάσα ολόκληρου γηπέδου. Υποδέχτηκε ο Κύρκος, σήκωσε για τον Σταμάτη. Δύσκολο εκείνος όμως να την υποδεχθεί αυτή την πάσα. Ο Ραΐτης. Γυρίζει ο Φανουριάκης για να πάρει την εκτέλεση. Κύρκος μάζεψε. Φεύγει στην άλλη πλευρά γρήγορα. Έχει επιλογές και δεξιά και αριστερά. Ο ίδιος όμως θα πάρει την εκτέλεση. Θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Ξανά επιμένει. Θα πετύχει το καλάθι τελικά. 64-42. Σαντιλιέρης Σολομόναχος, κάνει έρμπολ. Είναι ύψος εκεί, πήγε να πετύχει ένα περίεργο καλάθι ο Μωραΐτης. Αϊδάκης στέκεται για να πάρει κι αυτός ένα τρίποντο. Με κοντό το σούτ μαζεύει ο Κωνσταντιλιέρης. Πιέζεται, περνάει. Παίζει με τον Πολυχρονόπουλο. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση. Οδεύουμε προς το φινάλε. Τα παντζεράκια να παίρνουν τελικά την νίκη. Θα επικρατήσουν 64-42 κόντρα στα Μπιρανθάς.